Κοίτα. Δεν κάθεσαι, κοπέλα μου. Τι άρρωστη είσαι. Ναι. Πήγαινε σπιτάκι σου. Έλα, έλα, πήγαινε, πήγαινε. Παιδιά είναι άρρωστη. Θα κάνω εγώ την εκπομπή σήμερα. Μην ανησυχείτε. Καλά, έλα. Δεν πειράζει. Μπορώ. Μπορώ να κάνω εκπομπή και με πειρετώ. Μην παίζει με την υγεία σου, Κατερίνα μου. Δεν παίζω, ναι, αλλά δεν μπορούμε να παίζουμε και με τον κόσμο όμως. Οπότε πρέπει να πούμε καλημέρα. Λίγο άρρωστη σήμερα, αλλά καλημέρα. Εύχομαι να είναι. Ο κόσμος θέλει να είσαι καλά, Κατερίνα. Καλά μου, να είμαι. Σπίτι σου. Να αφήσεις εμένα που είμαι υγιής να κάνω την εκπομπή. Ωχ, κόλλησες. Μπράβο. Ένα χαρτομάντιλο στο βρασίδα. Λοιπόν, μα ήταν δυνατόν σήμερα να μην έρθω στην εκπομπή. Ξέρεις τι έχουμε σήμερα, τι πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα έχουμε μαγειρική. Ναι. Φοβερή, εδώ στο στούντιο. Κάτι θα μας μάθουν, βέβαια. Διότι... Δεν μου λες τι μαγειρεύεις ακριβώς με τη μαγειρική, για πες. Όχι, αλήθεια λέω. Πήραν είδηση ότι δεν ξέρουμε να μαγειρεύουμε εδώ και ήρθαν να μας μάθουν. Λοιπόν, και έχουμε και τον Γιώργο τον Παπαζήση, ο οποίος έχει και γενέθλια, χρόνια του πολλά. Θα έρθει να τα γιορτάσουμε εδώ μαζί να μας πει. 60 ταινίες και παραπάνω έχει κάνει. Χώριο ότι θα έχουμε πιάνο με ουρά εκεί πιο κάτω. Δεν θα τα πω όλα τώρα. Πάμε να δούμε βίντεο. Έχουμε και κόκορα με ουρά, δεν το είπες αυτό. Ο κόκορας με ουρά είναι. Προσωρινό αυτό, παίζεται. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μπορεί να μείνει χωρίς ουρά. Πάμε να δούμε βίντεο επικαιρότητας τώρα μέχρι να... Ξέρετε, ε? Να δούμε, ναι. Πάμε. Εδώ καράβια χάνονται. Παρκούλες αρμενίζουν. Καλή, γιατί κλαίει αυτή. Της τελειώσαν τα φούρα. Μήπως να τις δώσουμε εμείς κανένα. Από εμάς θα πάρει, μην πω ότι θα πάρει από εμάς. Και αυτές για τον πλανητάρχη μα αλληλοτραβιούνται. Καλά έτσι θα λύσουν τις διαφορές τους. Δεν υπάρχει άλλη μέρα. Δεν ξέρω τι κάνει ο Μπιλ, πάλι στο Ολυμπιακό, σήμερα παίζει με τη Γιουβέντους. Άντε και με τη νίκη, αφού δεν διακρινόμαστε πουθενά αλλού. Α, μου άρεσε πάρα πολύ το βίντεο επικαιρότητα σήμερα. Νομίζω ότι γενικά Ολυμπιακός. Ήτανε, είχε όλα τα θέματα που ξέρεις, αφορούν την επικαιρότητα. Αλήθεια, νομίζω ναι. Ολυμπιακός Γιουβέντους είναι το ένα θέμα που είναι το βράδυ. Είναι σήμερα το βράδυ. Είδα εγώ Ολυμπιακός, πήρα ζωντάνεψα λίγο, πήρα τα πάνω μου. Κύριε Λεφάκη, τι βλέπετε γι' αυτό? Δεν είναι πολύ εύκολη μέρα, αλλά εμείς θα δώσουμε πρώτα ευχές και μετά θα κάνουμε προβλέψεις. Ναι, ο Παναθηναϊκός έχασε βέβαια χτες, ξέρεις. Ο Παναθηναϊκός γενικά, τι κατρακύλα είναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η περιβόητη αυτή συνέντευξη της Μόνικας, η οποία λέει στην Μπάρμπαρα Walters. Έδωσε συνέντευξη. Τη Λουίνσκι. Ναι, πήρε μόνο, η καημένη λέει δεν πήρε λεφτά, πήρε μόνο 700.000 δολάρια. Ναι. Και πήρε και το 30% από τα δικαιώματα που θα πουληθεί η συνέντευξη, αλλά δεν πήρε λεφτά. Ξανθιά δεν είσαι, με τι θα ασχολείσαι. Είναι γύρω στα 2 δις τα κέρδη της, αλλά δεν πήρε λεφτά. Και φυσικά όλη η συνέντευξη έγινε για να ζητήσει από τον Αμερικάνικο λαό και από τη Χίλαρη και την κόρη της ένα συγγνώμη, έτσι είπε. Αχα. Σας λέω τα highlights τώρα, τους τίτλους. Και τι άλλο είπε? Α, ναι, ότι δεν πρόκειται να τα ξαναφτιάξει με παντρεμένο. Ναι. Είπε. Είπε. Ναι. Και εάν ήξερε, ότι ο Κλίντον είναι ερωτικός άντρας, τρυφερός εραστής και πάρα πολύ θερμός εν ώρα εχμής. Ναι. Έτσι. Ναι. Και τι άλλο είπε? Δεν θυμάμαι τώρα. Θα τα δούμε όμως, διότι θα τα μεταδώσουμε. Λοιπόν, και θα εδώ. Σου πω εγώ ότι είναι και καλός καπνιστής. Ναι. Πούρα καπνίζει, ξέρετε. Ναι, λοιπόν, ναι. Μάθατε ναι, ναι. Το άλλο. Μου, μου ήρθε στο γραφείο μία είδηση που μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ γλυκιά. Ξέρετε ότι η Μπάρμπι γίνεται φέτος 40 χρονών. Η κούκλα η Μπάρμπι. Ναι. Δεν τη φαίνεται ναι. Καθόλου. Όχι, πρωτοβγήκε το 1959, ναι. Γίνεται 40 χρονών. Και έχει πουλήσει μέχρι στιγμής 1 δισεκατομμύριο κούκλες σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα... Δεν είναι συγκλονιστικό? Λέει, ας πούμε, ότι ανά 2 λεπτά στον κόσμο πουλιέται μία Μπάρμπι. Ανατρίχιασα. Όχι, είναι χαριτωμένο. Τι να σου πω. Θες να πούμε για τον Ασημινάκη τώρα? Ο Ασημινάκης τα μάθατε. Λοιπόν, όχι, θα το πω εγώ αυτό γιατί το ξέρω καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, ο Ασημινάκης, όπως ξέρετε κυρίες και κύριοι, είναι ο floor manager της εκπομπής. Τώρα τελευταία όμως έχει αλλάξει επάγγελμα και εκτελεί χρέη babysitting. Και φυσικά σήμερα που έχει το ρεπό, αποφάσισε να έρθει να κάνει το ρεπό εδώ στην εκπομπή. Ναι, κάνει και το χόμπι του που και πού. Άφησε τα παιδιά στο σπίτι, τα ξέρεις αυτά, αλήθεια λέω. Ναι, το γνωρίζεις. Κάνει babysitting. Και σήμερα είπανε που έχει ρεπό να έρθει να επισκεφτεί τα παιδιά στην εκπομπή. Ναι. Αυτά με τον Ασημινάκη. Τον Ασημινάκη. Το συνάχι έπεφτε right through, που έλεγε και ο Ζαμπέτας.
Λοιπόν, για πες μας, Κώστα. Είναι η εποχή των μεταβατικών ρευμάτων. Ναι. Και μέσα στα ρεύματα αυτά, σαν υδροχός, ενδέχεται να ταλαιπωρηθείς, ξεκινώντας από την υγεία, προχωρώντας την ψυχή και στην επικοινωνία με ανθρώπους που θεωρούνται δικοί σου ή που είναι του περιβάλλοντός σου. Ναι. Ανάποδα. Νάτος, νάτος Ασημινάκης. Καλά, φύρμα, φοβερή. Φύρμα, φοβερή. Ασημινάκη. Λοιπόν, πρώτα από την ψυχή ξεκινάει η ταλαιπωρία, Κώστα, να σε διορθώσω και μετά πάει και στη μύτη. Λοιπόν, να πούμε ότι μία μέρα μετά την Πανσέλινο τα πράγματα είναι πιο ρευστά και πιο άστατα. Να πούμε ότι οι πρώτες μέρες του Μαρτίου από την 1η έως τις 8 θεωρούνται τυχερές μέρες για όσους έχουν γεννηθεί. Και έχουμε πολλούς διακεκριμένους και καλλιτέχνες και επιστήμονες και πολιτικούς. Να πούμε ότι τόσο σήμερα όσο και αύριο θα πρέπει ο καθένας, ανεξαρτήτως το ζώδιο που ανήκει, την ηλικία ή τη θέση, να είναι λίγο επιφυλακτικός είτε στις εντυπώσεις, αλλά να κρατάει και τον εαυτό του για να μην ξεφεύγει στις υπερβολές. Να πούμε ότι πολλά θα υποθούν και θα γίνουν το πρώτο 15ήμερο, αλλά τα σημάδια του Μάρτη θα φανούν από τις 15 έως τις 25. Εκεί έχει μια μεγαλύτερη βαρύτητα ο μήνας. Εν πάση περιπτώσει, μας επιτρέπονται κάποιες παρατυπίες μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα ή κάποιες μικρές ασθενιούλες, παρεκτροπές, επιπολαιότητες ή και απουσίες, γιατί τα ψάρια τους αρέσει να κάνουν απουσίες. Απουσίες. Βέβαια, να πούμε και ένα άλλο, μια και μιλάμε μέσα από την αστρολογία, ότι κάθε μήνας και κυρίως κάθε 30 μέρες που πιάνει από το τέλος ενός μήνα, λίγο πριν τελειώσει ο επόμενος, δηλαδή την ώρα που συμβολικά ο ήλιος διέρχεται από ένα ζώδιο, πέρα από το ποιο ζώδιο είναι ο καθένας από εμάς, αυτή όλη η ατμόσφαιρα, αυτό το κλίμα, διαποτίζει το συλλογικό ασυνείδητο. Δηλαδή όταν είναι Μάρτης, οι άνθρωποι έχουν μία τάση σαν αυτή των ψαριών. Όταν είναι, ας πούμε, Αύγουστος, οι άνθρωποι έχουν μία διάθεση αυτή των Λεόντων. Και μια και είπες για Μόνικα Λουίσχη, ξαναθυμίζουμε ότι είναι και αυτή στο Λέοντα. Λιοντάρι και ο Κλίντον Λιοντάρι. Ναι, όπου δύο λιοντάρια λένε πολλά και κυρίως η κυρία αυτή λέει και πολλά ψέματα, γιατί είναι και το 73, είναι και στο έτος του Βούβαλου. Ναι. Γι' αυτό είναι και λίγο βουβάλα. Λοιπόν, ο Κλίντον νομίζω θα έπαιρνε να τραγουδάει αυτό το άσμα, το περίφημο «Δεν ξαναβόσκω άλλες βουβάλες». Τι λες? Ο Κλίντον είναι πολύ τυχερός. Ανεξάρτητα από όλα αυτά, εγώ τον θεωρώ πολύ τυχερό άνθρωπο. Παιδιά, να σας πω κάτι όμως, μεταξύ μας τώρα. Έγινε ολόκληρο θέμα με τη Μόνικα και τον Κλίντον, που τελικά δεν ξέρουμε και τι έγινε ακριβώς και πώς, ας πούμε, και πώς έγινε και τι έγινε και πόσες φορές έγινε, μπορεί και να μην έγινε δηλαδή τόσο πολύ όσο το συζητάνε. Και σκέφτομαι, ας πούμε, ότι ο Κένεντι, ο Μακαρίτης, είχε βγάλει κυριολεκτικά τα μάτια του με τη Μέριλιν Μονρό, το σύμβολο του σεξ. Και δεν έγινε τίποτα. Σιγά με γινότανε. Συγκρίνεις τη Μέριλιν τώρα με το... Το μάθαμε μετά από χρόνια, Μόνικα, μετά που πέθανε η Μέριλιν, δεν έγινε τίποτα. Και τώρα για ψήλου που λέει ο λόγος. Πίδημα. Ψήλος είναι η Μόνικα. Την έχεις δει πως είναι. Για Κλίντον πίδημα, ας πούμε, να το πούμε έτσι, έγινε ολόκληρος δώρος. Κοίταξε πώς αλλάζουν τα δεδομένα και οι καιροί, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, να περάσουμε στα αστρολογικά. Να περάσουμε. Και να πούμε ότι τάση αστάθειας, πετάλης και εκτόνωσης μέσα από τον καταναλωτισμό πρέπει να ελέγχονται και ότι αφορούν όλους μας και σήμερα και κυρίως αύριο, ανεξαρτήτως σε τι ζώδιο ανήκουμε. Να πούμε ότι η φλιαρία εγκυμονεί κινδύνους και αυτό αφορά τους κριούς, τους ζυγούς και εν μέρη τους παρθένους. Και αυτό μπορεί να εκδηλωθεί έντονα σε χώρους που έχουν να κάνουν με εμπορικές συναλλαγές ή με πολιτικές αντιθέσεις. Τα περίφημα πολιτικά debates θα πάρουν και θα δώσουν αυτές τις μέρες. Ωστόσο, μην ξεχνάμε αυτό το καλό αστέρι, αυτή τη μεγάλη σύνοδο για την οποία μιλήσαμε ήδη από τις 20 του Φεβρουαρίου, η οποία παρατείνει την ισχύ της. Μιλάμε για το Δία με την Αφροδίτη που βρίσκονται σε στενή προσέγγιση στο ζώδιο του Κριού, η οποία αυτή η σύνοδος είναι μια προοπτική για βελτίωση και ανανέωση που δεν χάνεται για κανένα. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί άνθρωποι μετακινούνται, μεταναστεύουν, αλλάζουν αντικείμενο δουλειάς ή πολλές εταιρείες μετακομίζουν. Δηλαδή έχω στατιστικά καταγράψει εδώ και 15 μέρες εκτός από τη μεταφορά του δικού μας Sky. Έχουν μετακινηθεί 14 επιχειρήσεις που γνωρίζω εγώ
μέσα σε διάστημα 20 με 30 μέρες. Υπάρχει δηλαδή μία τάση ή στην ανακαίνιση ή στη μετακίνηση. Ναι, σαφώς η μετακίνηση. Παρουσιάστρες δεν μετακινούνται. Ήμουν έτοιμη να ρωτήσω το ίδιο πράγμα για κόκορες. Ναι. Μήπως μετανομένες. Μιλάμε όχι για άτομα, μιλάμε για σύνολα, για πακέτα, για δουλειές, για οργανισμούς κτλ. Μέσα στο σύνολο, μέσα σε ένα πακέτο δεν μπορούμε να εντάξουμε και την Κατερίνα. Πρέπει να το πω, ο Σκάι είναι ζυγός. Ο Σκάι είναι ζυγός. Ζυγός με δίδυμο. Ο συνδυασμός αυτός, βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, και να πούμε επίσης ότι η μέρα σήμερα είναι κατάλληλη για όποιον έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα σύντομο ταξίδι. Αλλά αυτό είναι απαγορεύσιμο για κάποιους που έχουν ηλυμένες υποχρεώσεις. Όχι, ακριβώς. Κατερίνα μου, να πας. Να πας, κοπέλα μου, να πας. Εγώ θα σου κουνάω το μαντίλι. Θα δούμε πώς διαμορφώνεται η μέρα μέσα από την ομάδα των 12. Και ξεκινώντας από τον κρύο, ο οποίος θέλει να πάρει μια καινούργια πρωτοβουλία, εμείς συμβουλεύουμε λίγο να προσέξει τη γνώμη των άλλων και τη δική του έκφραση, διότι ενδεχομένως να γίνει αφορμή παρεξήγησης, μια αλλαγή σχεδίου ή μια παρατυπία που θα κάνει πάνω στη βιασύνη του. Να συνεχίσουμε στον Ταύρο και να πούμε ότι είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι επιμένουν να είναι λιγάκι παραπονεμένοι και γκρινιάριδες και εδώ υπάρχει μια υπερβολή. Ότι μέρα με τη μέρα το κλίμα λίγο βελτιώνεται όσον αφορά τα σχέδια και τις κινήσεις στη δουλειά και εν πάση περιπτώσει σήμερα μπορούν να βρουν μία ανακούφιση, μία διέξοδο μέσα από μία ερωτική πράξη ή μέσα από μία φιλική συνέβρεση. Τόσο δηλαδή καλά, λειτουργεί το, ο έρωτας ή το σεξ εκτονωτικά και ανακουφιστικά για και τους ταύρους. Και φαρμακευτικά. Ναι, ανακουφιστικά. Σαν λοιπόν, σκόρπιους. Οι δίδυμοι ωστόσο μπορούν να αλλάξουν λίγο ο στέκι από σήμερα και για μερικές μέρες ή να κάνουν κάτι το οποίο διστάζουν, δηλαδή από το να πάνε σε ένα νεκτερινό κέντρο ή να εκφράσουν σε κάποιον ή σε κάποια που αγαπούν τα αισθήματά τους, έστω και με τον κίνδυνο να πέσουν στον αέρα και να μην έχουν την ανταπόκριση που χρειάζονται. Σίγουρο όμως είναι ότι και σήμερα και τις επόμενες μέρες οι δίδυμοι θα πετύχουν και θα διαπρέψουν είτε κοινωνικά είτε επαγγελματικά. Προχωρώντας στους καρκίνους, οι οποίοι είναι οι ανήσυχοι της εποχής αλλά και οι αρκετά ευγνώμονες, όπως είπαμε χθες στην Πανσέλινο, είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να κάνουν δύο βήματα παραπέρα και κυρίως βήματα που έχουν να κάνουν με την αναθεώρηση μιας συμφωνίας ή με την πρόταση μιας ιδέας η οποία θα πιάσει τόπο και περισσότερο σε σχέση με τους δικούς τους ανθρώπους. Όσον αφορά τους λέοντες που μιλήσαμε πριν για Κλίτρον και Λουίνσκι, οι οποίοι είναι καλά παιδιά, λένε λίγα ψέματα τα οποία. Τα ψέματα εκπορεύονται από την ανάγκη να μην χαλάσουν την εικόνα ή να δημιουργήσουν μια διαφορετική εικόνα για χι λόγους υποκειμενικούς. Η μέρα τους ευνοεί ερωτικά και κοινωνικά, όπως και ψυχαγωγικά. Δεν τους ευνοεί να είναι πολύ συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Αλλά αυτό το παραβλέπουμε διότι έχουν άλλα χαρίσματα και πολλές φορές να μην κολλάμε στα ελαττώματα. Ακριβώς. Γιατί πουλάνε περισσότερο τα χαρίσματα των ανθρώπων. Ακριβώς. Και εκεί πάνω στηρίζεται. Και η ζωή και η ζωή. Και τα λιοντάρια είναι καλά, παιδιά, αντικειμενικά. Να συνεχίσουμε για τους Παρθένους και να πούμε ότι υπάρχει μια χαλάρωση μετά το μεσημέρι, αλλά να προσέξουν μερικές ώρες ακόμα σε κακόβουλους τρίτους που υπάρχουν στο περιβάλλον και ενδέχεται να τους πικράνουν ή να τους εκθέσουν. Να υπολογίζουν ότι το απόγευμα προς βράδυ είναι οι καλύτερες ώρες της μέρας και ότι δεν θα αποφύγουν μία μικρή δοκιμασία ή μία μικρή απογοήτευση από κάποιον δικό τους άνθρωπο. Να συνεχίσουμε για τους ζυγούς, οι οποίοι πάντα φροντίζουν το καλώς έχειν και να πούμε ότι δεν θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν όλους αυτούς που θέλουν να βγουν ικανοποιημένοι είτε από το παιχνίδι είτε από το περιβάλλον. Δηλαδή οι ζυγοί έχουν αυτές τις μέρες ένα άγχος και για ανθρώπους της δουλειάς και για ανθρώπους της οικογένειας. Θα πρέπει δηλαδή εδώ να κρατηθούν ανθεκτικοί και να μην ενοχληθούν από παρατυπίες που θα γίνουν από τους άλλους, οι οποίες παρατυπίες συνήθως τους εκνευρίζουν. Να προχωρήσουμε στους Σκορπιούς και να πούμε ότι η μέρα είναι επίσης καλή, ίσως και λίγο καλύτερη με τη χθεσινή, όσον αφορά τις σχέσεις ουσίας, ενώ δεν είναι τόσο πολύ κατάλληλη για να κλείσουν μια συμφωνία ή για να πετύχουν ένα πρακτικό του σκοπό. Να συνεχίσουμε στους τοξότες που μισό είναι. Κύριε Λεφάκη, πάυση εδώ πέρα, συγγνώμη. Ο κύριος Σούλτας ακούει.
Ήδη τι έχετε πάθει. Εντάξει, έχετε μπορούμε να προχωρήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, γιατί είχε αγωνία, ναι. Και... οι τοξότες συνεχίζουν να έχουν υποχρεώσεις και πιέσεις. Νιώθουν περισσότερο εκτεθειμένοι από ό,τι είναι, αλλά πολλές φορές μια δυσκολία πιστεύω ότι έρχεται για να μας κάνει πιο έξυπνους. Ποτέ η δυσκολία δεν έχει ένα λόγο ή σκοπό έτσι υποκειμενικά αρνητικό προς εμάς. Και πάντα με ένα εμπόδιο ή μία δοκιμασία έχει αποδειχτεί ότι βοηθάει τον παραλήπτη της να φωτιστεί ή να βελτιωθεί. Λοιπόν, οι τοξότες θα πέρασουν λίγο δύσκολα αυτές τις μέρες. Σήμερα ενδεχομένως να έχουν μία μικρή βελτίωση στο πρόγραμμά τους. Αλλά ακολουθούν αρκετές μέρες που πρέπει να πάρουν σοβαρά κάποια πράγματα και πρέπει να μην επιμένουν σε αυτό που εκείνοι θέλουν ή πιστεύουν. Συνεχίζουμε για τους εγώκερους, οι οποίοι είναι σε μια καλύτερη διάθεση μέρα με τη μέρα και μπορούν να έχουν περισσότερες καλές συμπτώσεις, δηλαδή λειτουργούν πιο θετικά οι αστάθμητοι παράγοντες στο στενό περιβάλλον. Και εν πάση περιπτώσει, προχωρώντας το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, ενδεχομένως να έχουν μια ίσπραξη χαράς είτε από ένα συγγενικό είτε από ένα φιλικό είτε όμως και αυτό που τους αφορά περισσότερο από ένα αγαπημένο πρόσωπο, θα λέγαμε ότι αυτή η σύνοδος του Δία με την Αφροδίτη στον κρύο τους βοηθάει να αποκατασταθεί η συναισθηματική του ζωή λίγο καθυστερημένα, αλλά η αποκατάσταση είναι βέβαιη με επίκεντρο την άνοιξη του 99. Και από τους εγώκερους προχωράμε στους ανήσυχους υδροχώους που τους έχει παρασύρει λίγο κάτσε, το ρεύμα. Εντάξει, τελείως, αυτό ήταν. Σας παρέσυρε το ρεύμα. Μας παρέσυρε ο ιός. Τους έχει παρασύρει λίγο το ρεύμα και οφείλουν οι υδροχώοι να είναι πιο συγκροτημένοι και να φροντίζουν και τον εαυτό τους και τον ψυχικό τους κόσμο. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Γιατί η υδροχό είναι και περήφανη και ευαίσθητη και τους αφορά η έγκριση και η αποδοχή, κάτι που μοιάζει πολύ με τους ζυγούς. Λοιπόν, και όταν ταλαιπωρούνται από τους άλλους ένα δίκο, κάνοντας αυτή το καλύτερό τους, τότε πικραίνονται ή οργίζονται. Και πρέπει σε αυτή τη φάση που είναι πολύ δύσκολη να έρθουν τα πράγματα σε καθημερινή βάση θετικά, να γίνουν λίγο πιο φιλοσοφημένοι. Κι άλλο. Κι άλλο. Ακόμα κι άλλο. Άντε να δούμε. Μην ξεχνάμε ότι είναι το ζώδιο του αέρα και το στοιχείο του αέρα είναι το πιο ψηλό και το πιο διαφορετικό από όλα τα άλλα. Και ένας υδροχός, όπως ένας ζυγός, όπως ένας δίδυμος, είναι οι μόνες ομάδες που μπορούν να ξεπεράσουν τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, οι υδροχώοι σήμερα έχουν μια αρκετά συμπαθητική μέρα, όχι τόσο καλή όσο θα θέλανε. Και είναι στην πορεία αυτού του πρώτου δεκαημέρου που με τον α ή β τρόπο, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, τους βοηθά να εφοδιαστούν ή να αναδιοργανωθούν είτε συναισθηματικά είτε πρακτικά. Άντε, μακάρι. Δηλαδή ακόμα μία μέρα στην προσπάθεια και στην πορεία της συναισθηματικής και της πρακτικής ανασυγκρότησης, αναδιοργάνωσης, προφανώς και ανακαίνησης. Γιατί υπάρχουν αρκετοί υδροχώοι που αυτές τις μέρες αλλάζουν από το ντεκόρ του σπιτιού τους μέχρι την καρδαρόβα. Λοιπόν, και εγώ το σκέφτομαι αυτό, βρε Κώστα. Μα, δηλαδή, σοβαρά μιλάω τώρα. Ναι. Είναι τρεις μέρες που σκέφτομαι να μετακομίσω. Σοβαρά. Σοβαρά. Σοβαρά μιλάς. Ναι, όχι κανάλι. Σκέφτεσαι κιόλας. Όχι κανάλι, σπίτι. Αυτό θα γίνει πιο εφικτό μετά τις 25 του Μάρτη. Πώς μου έχει μπει τώρα εμένα αυτή η ιδέα. Ναι, γιατί θέλεις να κάνεις μια ανακαίνιση. Εσένα θα σου βγει ανακαίνιση και πολύ σημαντικά τον Απρίλιο. Όπα, λες. Ναι. Μ' αρέσουν οι ανακαίνισεις. Λοιπόν, να πούμε και το τελευταίο ζώδιο ή να το αφήσουμε μετά? Όχι, να το πούμε. Όχι, θα τα αφήσουμε. Όχι, να το πούμε. Όχι, ακούσαμε μισή ώρα τον υδροχό, θα τα αφήσουμε. Καλή τρελάθηκες. Ναι, τρελάθηκες. Θα φωνάζει ο κόσμος. Πάμε. Τι θα μετά θα αφήσουμε, να το πούμε. Θα τα αφήσουμε, τελείωσε. Τελείωσε. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε γυμναστική. Αυτό ήταν. Ανταρσία! Άντε, γιατί σας βλέπω πεσμένο. Να σας πω. Εσύ κάτσε εδώ γιατί έχεις σπάσει το λαιμό σου και δεν κάνει. Να σας πω. Πείτε στον κόσμο ότι πραγματικά θα πούμε τους συχτείς. Μην νομίζει ο κόσμος ότι δεν το εννοούμε. Θα τους πούμε, παιδί, θα τους πούμε. Εγώ έχω λόγο, έχω πρόσωπο εγώ. Όχι. Α, δεν θα φύγεις. Τι, πολύ πεσμένο σου βλέπω. Τι έγινε? Κολλήσατε κι εσείς τον ιό? Αμάν, κορίτσια, μην μου λέτε τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι έτοιμη προς κατάρρευση. Εγώ γι' αυτό κολλάω σε κόρες. Αφήνω τους ιούς. Λοιπόν, κάτσε εδώ για να έχω ένα στήριγμα στη ζωή μου. Όχι, εγώ θα γυμναστώ.
Θα γυμναστεί σήμερα που χρειάζομαι στήριγμα. Ναι, σ' αφήνω λοιπόν, αστήριχτη. Τι κάνουμε σήμερα. Η γυμναστική βοηθά και στο κρυολόγημα. Αυξάνει τις αντιστάσεις. Άμε. Σε ρίχνει στο κρεβάτι κατευθείαν. Όχι, αλλά υδρώνεις, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Υδρώνεις και νομίζω γεμίζεις μπαταρίες μετά. Άμα γεμίζεις μπαταρίες, έτσι εσύ. Λοιπόν, για πάμε, να μην το σχολιάσω αυτό. Πάμε, μάστιξη, πάμε. Ωραία, μία αναπνοή. Παίρνουμε αέρα πάνω, βγάζουμε κάτω και μένουμε. March. Έτοιμοι και φύγαμε. Μύτη. March. Πίσω. 4, 3, 2, B-step. Κάτω. Κλωτσάμε γερά. Πάνω, πάνω. Πάμε great vibe. Ξανά. Και μία στροφή. Τρέχουμε. 2, 3 και jacks. Και όλα απ' την αρχή, πάμε μέσα, δείχνουμε, March, 4, 3, 2, πάμε V-step χαμηλά, πάλι, hop, κλωτσάμε και δείχνουμε, hop, και great vibe, πάμε, ξανά, ξανά, στροφή, hop, τρέχουμε, πάμε jacks, hop, πάμε άλλη μια φορά γερά. Κλωτσάμε πάνω, γερά και φύγαμε. Σλάι, ξανά, στροφή, τρέχουμε και τζακ. Και μένουμε εδώ, μάρτς, μάρτς και φοράμε τα λάστιχά μας. Συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό. Πάμε να δυναμώσουμε πόδια. Λοιπόν, ανοίξτε πόδια εδώ, νιώστε την αντίσταση από το λάστιχο και march, march, γερά. Έχουμε περάσει την τελική ευθεία για το καλοκαίρι και πρέπει να γυμναστούμε, να σφίξουμε γλουτούς. 4, ακόμα, 3, 2, πάμε απαγωγές, πάνω, πάνω. Σφίγουμε γλουτούς και πιέζουμε, πάνω, γερά, 4 ακόμα, 3, 2. Πάμε δύο φορές δεξί πόδι, δύο φορές αλλάζει. Πάμε γερά, πάλι, 2, 2, 2, 2, γερά, έτσι. Άλλη μια φορά, σφίγγουμε, σφίγγουμε, πάλι. Ξανά, και φτέρνες πίσω, πιέζουμε. Πάνω, πάνω, λίγο ακόμα φτέρνες, 4, πάμε. 3, έτοιμοι, 2, για γόνατα. Πάμε, γόνατα. Σφίξτε γλουτούς εδώ, πάμε. Το νιώθουμε. Πονάει λίγο, ok. Πάμε. 4, 3, 2 και μένουμε μάρτσα ανοιχτά εδώ. Και τώρα Λέξη θα αναλάβει να γυμνάσει το πάνω μέρος του σώματος. Πάρτε τα κοντάρια σας. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πρόγραμμα για το πάνω μέρος του σώματος και θα δουλέψουμε το γάμπες. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε μικρές κινήσεις. Δουλεύουν οι γάμπες εδώ. 1. Φτά. 8. Και πάμε μικρά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Φέρνουμε πάνω την μπάρα και ξεκινάμε βαθιά καθίσματα. 1, 2, 3. Πατάει όλο το πέλμα κάτω. 4, 5. Σφίγγουμε μέση, σφίγγουμε κοιλιά. 6, 7. Πάμε να δουλέψουμε τετρακέφαλους. 8, 9, 10. Και πάμε όμως. 1, 2, 3.